Ανακηρία αυτή, η τυφή μάλιστα επίμονα τον παρακαλούσον στεραπεύσει. Ο Κύριος όμως τους ρώτησε, πιστεύετε ότι μπορώ να το κάνω αυτό που μου ζητάτε? Ναι, Κύριε, το απάντησαν εκείνοι. Τότε άνοιξε τα μάτια τους λέγοντας, ας γίνει αυτό που ζητάτε, σύμφωνα με την πίστη σας, και θεραπεύτηκαν αμέσως. Γιατί όμως ο Κύριος ζήτησε την πίστη των τυφλών και τι σημαίνει αυτό για τη ζωή μας? Το κάθε θαύμα το ενεργεί ο Θεός, η δύναμη του Θεού είναι άπειρη, δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο για εκείνον, αλλά και η αγάπη του είναι απέραντο πέλαγος. Θέλει να μας ευεργετεί, να μας γεμίσει με τα δώρα του, να μας πλουτίζει με τις χάρες του. Ρώτησε όμως ο Κύριος τους τυφλούς, πιστεύετε σε μένα? Κατά την πίστη ημών γεννηθεί το ημί. Η δική μου παντοδυναμία και αγάπη είναι δεδομένα. Εγώ θα κάνω το πάνω, αλλά όχι χωρίς τη δική σας συμμετοχή. Θα ενεργήσω κατά το βαθμό της πίστεώς σας. Γιατί όμως, η απάντηση είναι αυτή. Διότι ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί του για να αλλάξει τη ζωή του. Αν ο Θεός μας ευεργετούσε παραβιάζοντας την ελευθερία μας, θα μας αφιερούσε το μεγαλύτερο δώρο που μας έχει δώσει, δηλαδή της ελευθερίας μας, το αυτεξούσιο. Βέβαια, ο Θεός κάποτε ενεργεί θαύμα, απλώς επειδή βλέπει καλή διάθεση τον ευεργετούμενο χωρίς να ζητήσει πίστη προκειμένου να το ελκύσει στην πίστη. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση ο Θεός δεν παραβιάζει την ελευθερία του, παίρνει αφορμή από την καλή του διάθεση. Πάντως το πόσο αγία είναι η πίστη φάνηκε χαρακτηριστικά όταν ο Κύριος επισκέφθηκε την πατρίδα του την Ναζαρέτ. Οι συμπατριώτες του τον αντιμετώπισαν με αλληγοπιστία. Γι' αυτό ούπι δυνατό, εκεί ουδε πει αδύναμη ποιήσε. Ούπι δυνατό, δεν μπορούσε να θαυματουργήσει τον εμπόδιζε η απιστία του. Ο Θεός είναι μέγας φοβερός, αλλά και απολύτως διακριτικός απέναντι στο πλάσμα του. Από τα παραπάνω, τι διδάγματα μπορούμε να βγάλουμε για τη ζωή μας? Καταρχάς, να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Πανάγαθος Θεός είναι έτοιμος να μας δώσει ό,τι έχουμε ανάγκη και με το παραπάνω. Κύριος, ποιμένη με κι ουδέν με υστερήσει, γράφει γεμάτος, φωτισμένη πίστη ο ψαλμωδός. Ο Θεός είναι εκείνος που μπορεί να μας δώσει πολύ περισσότερα από όσα εμείς του ζητούμε ή μπορούμε να σκεφτούμε με το μυαλό μας. Γι' αυτό όταν του ζητάμε κάτι και δεν το λαμβάνουμε, να μην θεωρούμε ότι ο Θεός αδιαφορεί για μας, να διώξουμε κάθε τέτοια σκέψη, αλλά να εξετάσουμε μήπως δεν προσευχηθήκαμε με ακλόνητη πίστη και να ενισχύσουμε την πίστη μας προς εκείνον, να τον παρακαλούμε όπως οι μαθητές του, πρόσθεση μην πίστη. Επίσης, την πίστη μας θα την ενισχύουμε όταν ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όταν δηλαδή την δείχνουμε έμπρακτα με την υπακοή μας στις θείες εντολές. Ακόμη όταν ευχαριστούμε συνεχώς τον Θεό για τις πολλές του ευεργεσίες, επιπλέον όταν καλλιεργούμε ταπεινό φρόνημα, όταν αναγνωρίζουμε πως ό,τι κατορθώνουμε, το κατορθώνουμε με τη χάρη του Θεού. Γενικά όταν ζούμε μέσα στην παρουσία του Θεού, θα έχουμε τη βοήθεια του Θεού δυνατή πίστη. Λοιπόν, ας δώσουμε όλοι μας την εμπιστοσύνη, όλοι μας την καλή διάθεση στον Κύριο και Εκείνος θα ενεργεί τα πάντα στη ζωή μας. Ας ανοίξουμε όλα τα παράθυρα της ψυχής μας
στο φως του Χριστού και εκείνος θα πλημμυρίζει την ύπαρξή μας με το ζωντανό και ευεργετικό του φως.